πολύ παλιά και νομίζω ότι. Όμως εγώ είμαι υποχρεωμένος. Είναι η θέση του κόμματος. Προσέξτε. Παλιά σας θέση και έτσι είναι. Είναι αυτό που και έτσι είναι. Συμμετέχετε όμως ένα κόμμα που στην ιδρυτική του διακήρυξη, το καταστατικό. Καμιά αντίρρηση του... και εγώ θα το ενισχύσω αυτό. Αλλά θα ξέρετε ότι το βιογραφικό μου ήταν γνωστό σε όλους. Δεν το κρύψα. Και όποιος ήθελε μπορούσε να το δει και το είπα και θαρσός. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα όμως, κύριε Παπαδάκη, διότι ο Πάνος ο Καμένος μάλιστα τη θέση αυτή δεν την έχει καν μόνο 7 χρόνια, την έχει πολλά χρόνια πριν, έτσι, για να είμαστε... Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν λόγος να μην συνεργαστούμε. Εσείς βλέπετε ότι η κυβέρνηση θα φτάσει μέχρι το Μάρτιο ή μπορεί, γιατί ξέρετε κάτι, ολοκληρώνεται το οικονομικό πρόγραμμα. Θα έρθει και ο προϋπολογισμός, θα έρθουν τα αντίμετρα, αν δεν μειωθούν και οι συντάξεις, μπορεί να πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Πάνο Καμένο με ελαφρά πηδηματάκια τώρα να πηγαίνουμε, τελείωσε. Έχει μείνει μόνο το θέμα των Πρεσπών, εκεί διαφωνούμε, άντε και αντίο θα σε δώσω πλοίο. Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνει? Θα συνταχτεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες που θα αποχωρήσουν μετά από το διαζύγιο κοινή συνενέση? Ή θα παραμείνει στους ανεξάρτητους Έλληνες μέχρι να έρθει το θέμα στη Βουλή? Θέλω να ξέρετε το εξής. Καλά κάνετε και μου κάνετε τις ερωτήσεις. Βεβαίως. Δεν έχω αλλάξει γνώμη, κύριε Παπαδάκη, αλλά δεν είναι ώρα τώρα να ρίνουμε λάδι στη φωτιά. Πιστεύω ότι ήταν σαφής ο Πάνος ο Καμένος. Με σαφήνεια είπε: θα καταψηφίσω και θα αποσυρθώ από την κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι. Εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι. Δεν άκουσα. Άλλο το θα καταψηφίσω. Άλλο το θα καταψηφίσω. Και άλλο θα άρω την εμπιστοσύνη μου πριν έρθει στη Βουλή η διαδικασία για να καταψηφίσω ή όχι. Αυτό είναι τεράστια η διαφορά. Εδώ μας το είπε ότι... ο Πάνος Καμένος 17 Σεπτεμβρίου, εδώ μας το είπε. Είπε θα άρω την... Είπε όταν έρθει ο κόμπος το χτένι, δηλαδή όταν έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Νομίζω ήταν πολύ σαφής και νομίζω ότι με πολύ σαφήνεια είπε... Πριν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και εδώ θα κάνω το ερώτημα. Αν λοιπόν πριν... Κάποιοι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, εγώ δεν τη ρίχνω. Ο Δε Πάνος, ο Παναγιώτης Σγουρίδης, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, με σαφήνεια είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχουμε ποτέ σε πρόταση δυσπιστίας που έρχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση και θα ψηφίσουμε πρόταση εμπιστοσύνης, παράδειγμα στον προϋπολογισμό, πριν αυτό που είπαμε πριν έρθει αυτή η... Άλλο το θέμα του προϋπολογισμού όμως και άλλο το θάρρο, να σας πω γιατί. Γιατί αν προχωρήσει σε άρση της εμπιστοσύνης ο Πάνος Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες, έτσι, και πει εμείς πάμε να υποστηρίζουμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εκεί... έχουν δώσει, ακούστε λίγο τώρα, να είμαστε σαφείς, εγώ δεν μ' αρέσει να διαστρεβλώνω, υπάρχει ένα μορατόριο μέχρι το Μάρτιο, νομίζω αναφέρθηκε και αυτό. Και το είπανε σε όλους τους τόνους όλοι. Ακούστε κύριε Παπαδάκη, ο Πάνος ο Καμένος ανοίξει το συντηρητικό χώρο για ανεξάρτητοι Έλληνες. Και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια υπέρβαση αυτό που έγινε, μια διαφορά, διαπλοκή, μηδιακή δικτατορία, να βγούμε από τα μνημά, μην τα λέω ας πούμε. Αυτοί οι στόχοι εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Εσείς είσαστε σε δίλημα. Αποδείξει είναι αυτό που συνέβη χτες. Ακούστε με λίγο. Χειροπιαστή απόδειξη. Μάλιστα. Ο Πάνος ο Καμένος έχει βάλει πλάτη στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Τα ξέρω εγώ από πρώτο χέρι. Θέλω να είμαι δίκαιος. Το ότι διαφωνώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται τα υπόλοιπα. Μεγάλη πλάτη έβαλε. Και υπάρχει αυτή η διαφορά. Τι να με κάνουμε. Με την πλάτη τη δική μας θα γίνει. Αλλά εάν βάλατε, οριοθετήσατε ιδεολογικά τους χώρους, συντηρητικό κόμμα οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αριστερό κόμμα... Μα είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό. Είναι κάτι που εσείς είσαστε σε δίλημα, θα βρεθείτε σε δίλημα ανάμεσα σε ένα συντηρητικό και ένα προοδευτικό αριστερό κόμμα. Κύριε Παπαδάκη, δεν θέλω να βάζω λάδι στη φωτιά. Είπα, επειδή είναι πραγματικά μεγάλη διαφωνία, είναι κομβική. Μόλις ψηφίσω τη συνθήκη των Πρεσπών, θα παραδώσω και την έδρα μου. Πόσο πιο απλά να το πω, δηλαδή. Θα την πάρει ο Τέρες την έδρα σας. Δεν κάθισα να ασχοληθώ ποιος θα πάρει την έδρα μου, κύριε Παπαδάκη. Είναι θέμα αρχών δικό μου. Γιατί άκουσα μάλιστα από ένα νεαρό εκπρόσωπο, κάθε άλλο σε ραδιόφωνο, να μας πούνε πόσα χρήματα πήρανε, δωροδοκούνται, διάφορα τέτοια για μας. Και άφησε εχμές. Απαξιώ να αναφέρω και το όνομά του και θέλω απλά εδώ να θυμίσω στην εκπομπή σας
ότι ο Παπαχριστόπουλος τι ιατρείο έχει, ούτε καν τα απογευματινά ιατρεία του Αλέκου του Παπαδόπουλου δεν αξιοποίησε για πολύ λίγο και μετά τα παράτησε. Και όλες οι αποστολές που κάναμε στο εξωτερικό, είχαμε όρο στους γιατρούς της ειρήνης, δεν δεχόμαστε χρήματα. Και τα χρήματα τα πληρώναμε από την τσέπη μας. Αυτά μόλις επί δεκαετίες. Λοιπόν, μόλις παραδώσετε την έδρα, κύριε Παπαχριστόπουλε, πού θα πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά? Ακούστε λίγο. Ο Παπαχριστόπουλος δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, για να είμαστε συνονοημένοι. Μπορεί να πάει και σπίτι του. Σας λέω όμως ένα πράγμα. Εγώ ταμπέλες δεν μ' άρεσε να βάζω ποτέ στον εαυτό μου. Δεν έβαλα ταμπέλα. Ψάξτε λοιπόν τη διαδρομή κάθε πολιτικού να δείτε τι ακριβώς έκανε στη ζωή του. Τον προορισμό ψάχνουμε τώρα. Να δούμε. Όχι, ακούστε με λίγο. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό δεν έχω να πάω και σπίτι μου και σας μιλάω ειλικρινά, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Το συμφέρον το προσωπικό μου, οι κομματικές γραμμές είναι πιο κάτω από τις εθνικές γραμμές. Έχω εκτιμήσει λοιπόν, πόσο πιο απλά να σας το πω, ότι η συμφωνία αυτή που έγινε είναι μια εθνική συμφωνία, καλό για τη χώρα. Μπορεί να κάνω λάθος, πετάξτε με στα σκουπίδια αν νομίζετε ότι κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω. Τη στιγμή που πιστεύω λοιπόν ότι είναι εθνικό θέμα, τα προσωπικά μου δεν ενδιαφέρουν κανέναν και η κομματική γραμμή, ακούστε με λίγο, παραβιάζεται και το λέω θαρσός και θέος, πόσο πιο καθαρά να μιλήσω. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Παπαχριστόπουλε, εν αναμονή εξελίξεων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο γιατί θα σας αποχαιρετήσουμε. Κύριε Παπαδάκη, μισή κουβέντα. Ο χρονικός ορίζοντας του Μαρτίου είναι πολύ σχετικός. Διότι προϋπόθεση ήταν η γειτονική χώρα να πήγαινε σε εκλογές. Από τη στιγμή που ο Ζάεφ κατάφερε, με όποιον τρόπο κατάφερε, να περάσει από την πρώτη φάση, τον πρώτο σκόπιμο που είναι δύσκολο, που ήταν ο δυσκολότερος, μέσα Γενάρη, τέλη Γενάρη, το αργότερο. Εκτός αν έχουμε αναταράξει το εσωτερικό της γείτονος, το οποίο δεν αποκλείουμε, γιατί είδαμε προχθές την ανακοίνωση της Ρωσίας που έκλεισε το μάτι σε όσους αντιστρατεύονται τη συμφωνία. Αν λοιπόν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, το αργότερο τέλη Γενάρη η γειτονική χώρα θα έχει ολοκληρώσει το δικό της σκέλος. Που σημαίνει ότι εμείς, βάσει της συμφωνίας των Πρεσπών, χωρίς καθυστέρηση, άρα εντός των αμέσως προσεχών ημερών από την ημερομηνία που θα έχει λήξει το ζήτημα από πλευρά Φύρων, θα πρέπει να φέρουμε το θέμα στη Βουλή για επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών και του Πρωτοκόλλου 16 στο ΝΑΤΟ. Αυτό είπε και ο Νίκος Κοντζιάς σε συνέντευξή του. Μα είναι... Είπε ότι η καθυστέρηση δεν μπορεί να γίνει. Η καθυστέρηση... Μα δεν επιτρέπεται η πίεση. Θυμάστε τι έχουμε πει εδώ πολλές φορές. Η πίεση του διεθνούς παράγοντα θα είναι τέτοια προς εμάς που δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε. Θα δω διεθνούς παράγοντας. Όπως έχουμε ξένους διαιτητές στο ποδόσφαιρο.